Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη. Το κόμμα μας από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε τον απαράδεκτο ρόλο της αστυνομίας, που σαν πιστός φρουρός εκτελεστής των συμφερόντων του κεφαλαίου και των πολυεθνικών, έκανε ό,τι μπορούσε για να πετάξει από το σπίτι της τη συντρόφισσά μας, τη συναγωνίστριά μας Ιωάννα Κολοβού. Εφαρμόζει πιστά τους νόμους που χρόνια τώρα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία έχουν φέρει στο προσκήνιο, στην προσπάθεια να παραδώσουν τα σπίτια του λαού στους τραπεζίτες, στα φανς, στις πολυεθνικές. Έχουμε να πούμε τούτο: δεν πρόκειται να μείνει κανένας μόνος του σε αυτή την επίθεση. Η τρομοκρατία της κυβέρνησης και της αστυνομίας δεν θα περάσει. Απαιτούμε εδώ και τώρα την απελευθέρωση της Ιωάννας Κολοβού. Ο λαός ενωμένος σαν μία γροθιά θα δώσει τη δική του απάντηση καθημερινά, πετώντας τα σκουπίδια τους νόμους που κάνουν τη λαϊκή κατοικία ιδιοκτησία των τραπεζών και των φανς. Δεν πρόκειται να μείνει αναπάντητη μια τέτοια επίθεση. Η απάντηση πρέπει να είναι μαζική από όλους. Το κόμμα μας βρίσκεται και θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αγώνων για να μην μείνει αναπάντητο ένα τέτοιο έγκλημα. Η κυβέρνηση και η αστυνομία έχουν τρομερές, μεγάλες εγκληματικές ευθύνες για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Σήμερα ο λαός πρέπει να βρεθεί στο προσκήνιο. Το καλούμε σε ένα μεγάλο, διαρκή, οργανωμένο ξεσηκωμό για να καταφέρει τη μεγάλη ανατροπή, για να γίνει κυρίαρχος, για να γίνει αφεντικό αυτός στο βιός του. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και στην απογευματινή συγκέντρωση έξω από το σπίτι της συντοπίτης σας, της συντρόφισσας, της συναγωνίστριας. Μέσα και έξω από το κοινοβούλιο θα δίνουμε ασταμάτητο, αταλάντευτο αγώνα μέχρι την τελική νίκη. Να είστε γεροί δυνατοί όλοι, δεν υποχωρούμε μέχρι να νικήσουμε. Έχουμε δίκιο.